Αυτό. Τώρα θα σκροτάω εγώ μετά. Όχι, απάνω σου. Για. Πάνω. Ξέρεις να χειράς. Δεν αργάει. Πέτρος Χαλκιάς, γνωστός και σαν Πετρολούκας, από το Δελβινάκι της Ηπείρου. Γεννήθηκε το 1934 και μεγάλωσε εκεί. Ο Πέτρος παίζει από 10 χρονών. Η σταδιοδρομία του σαν εκτελεστής της μουσικής της Ηπείρου πλησιάζει τον μισό αιώνα. Πολλής χρόνος που αφιερώθηκε όλος σε μια τέχνη σπουδαία μα αφανή, καθώς οι δημιουργοί της δεν αξιώθηκαν τις δάφνες άλλων επωνύμων συναδέλφων τους. Θρήνος για τους νεκρούς είναι η αφετηρία για τη δημιουργία σε ένα απότατο παρελθόν στην Ήπειρο μιας αυτόνομης μουσικής μορφής σύνθεσης, το μυρολόι. Όπως κι άλλες ανάλογες μορφές, είναι αφιερωμένη από την παράδοση στο σολίστα. Παρέχει δηλαδή ένα εύπλαστο μελωδικό τύπο, κατάλληλο να γίνει στα χέρια και στη ψυχή του μουσικού, μια εκφραστική σύνθεση δικής του επινόησης. Πρικισμένοι εμπειροτέχνες μουσικοί ανέδειξαν τη μορφή αυτή, φτάνοντάς την σε μια εντέλεια που επιτρέπει τη θαυμαστή συνύπαρξη δύο προαιώνιων αντιθέτων, του παραδοσιακού συντηρητικού τύπου και της δημιουργικής ανατρεπτικής παρέμβασης του εκτελεστή που ανανεώνει και πλουτίζει το τυπικό. Απαραίτητη συνθήκη για την πράξη αυτή, ο διάλογος.
Παπαδιά, αφού θα την παίξει, ας πούμε, πόσες φορές θα το πει στην ταξιμία, θα μείνουμε στο. Α, κάνουμε την Παπαδιά. Καλά, και θα πούμε στο λιμό να κάνει το βέσο που θες. Αν γυρίσεις στο τσάνικο. Επειδή... Μετά μπορείς... Ξέρεις. Παλαιός και δύσκολος για το ρυθμό του, σκοπός και χορός, η Παπαδιά της Ηπείρου. Οι δυσκολίες του ιδιωματικού μέτρου είναι αρκετές. Μια σημαντική για εκείνους τους εκτελεστές που δεν έχουν ένθητους αυτούς τους ρυθμούς είναι το ότι το πενταμερές μέτρο στο οποίο παίζεται το κομμάτι, 3-2, έχει πάντοτε πάυση στην τελευταία πέμπτη κίνησή του. Η πάυση αυτή δίνει την αίσθηση μιας διακοπής ή και της απώλειας της ρυθμικής συνέχειας. Κάτι που ανταποκρίνεται απολύτως στις χορευτικές κινήσεις και ίσως υπαγορεύτηκε από αυτές. Η πάυση είναι ταυτόχρονα έμετρη αλλά και ενστικτοδός ελαστική. Ώστε χρειάζεται μεγάλη συγκέντρωση εκ μέρους της ομάδας των εκτελεστών για να μην καταστραφεί ο ρυθμός και να συναντώνται όλα τα όργανα στην πρώτη ισχυρή κίνηση κάθε νέου μέτρου. Το ρυθμικό στήριγμα της υπηρώτικης κομπανίας, το ΔΕΦΗ. Όργανο με αρκετά πλούσια δυναμική. Το λένε ακόμα ΔΕΛΦΗ και ΝΤΑΙΡΕ. Συνηθέστε το γύρισμα του χορού ύστερα από τους βαρύς πεντάσιμους και τρίσιμους ρυθμούς είναι τα απογονήσια σύρτα που η μελωδία αυτοσχεδιάζεται με βάση διάφορα θέματα από τραγούδια.
Ο τελείως ελεύθερος μελωδικός αυτοσχεδιασμός είναι μια άλλη αξιοσημείωτη επίδοση των μουσικών της παραδοσιακής ορχήστρας. Στον αυτοσχεδιασμό δεν υπάρχει ούτε μελωδική ούτε ρυθμική δέσμευση. Ο μόνος περιορισμός είναι ο μουσικός δρόμος, ο τρόπος κατά τους αρχαίους. Ένα είδος μουσικής κλίμακας η οποία προσδιορίζει το ήθος του αυτοσχεδιασμού, την ψυχική διάθεση που θα εκφραστεί. Taksim Rast. Ο αυτοσχεδιασμός αυτού του είδους απαιτεί από τον εκτελεστή πρακτική ή θεωρητική γνώση των διαφόρων τροπικών σχηματισμών των δρόμων ή μακάμ κατά την αραβοπερσική ονομασία. Απαιτεί τεχνική και μουσική σκέψη. Η σπουδαιότερη όμως συνθήκη είναι η διάθεση της στιγμής για μια πραγματικά ειλικρινή μουσική έκφραση. Ο Σκάρος. Μια μουσική που έρχεται από τα κομμάτια της φλογέρας του βοσκού. Μια μορφή που υπάρχει στη μουσική όλων σχεδόν των λαών της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου. Η ιδέα του άπειρου, η μεγαλοπρέπεια της φύσης, αλλά και οι φυσικοί ήχοι που συνοδεύουν μια ποιμενική εικόνα περιέχονται στους Σκάρους. Κομμάτια και αυτά αυτοσχεδιαζόμενα, αλλά εν γέννη πιο ελαφρά από τους τροπικούς αυτοσχεδιασμούς.
Παλιά τεχνική στο φύσημα που εφαρμόζονταν στους ουρνάδες έχει μεταφερθεί στο κλαρίνο από τους πρακτικούς μουσικούς. Η τεχνική της εισπνοής-εκπνοής χωρίς διακοπή του ήχου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για κρατημένες νότες μεγάλης διάρκειας. Δεν θέλησα να κόψω εκεί και έπρεπε να κρατιέται εκεί και το κράτησα και λέω μετά. Αυτό μπορείς να μας το δείξεις. Ναι. Δηλαδή μια νότα κρατημένη. Όση διάρκεια θέλεις. Όση διάρκεια θέλω. Συνέχεια όλη την εκπομπή έτσι. Thank you.
Εξετάζοντας το παίξιμο του Πέτρου Χαλκιά, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι είναι ένας από τους λίγους ερμηνευτές της δημοτικής μουσικής που η δημιουργική του παρέμβαση όχι μόνο δεν προδίδει τον παραδοσιακό τύπο, αλλά αντίθετα τον τιμά, δικαιώνοντας αυτή την ενέργεια. Ίσως αυτό να οφείλεται στη δεκάχρονη παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μετανάστευση τον έφερε σε ένα μουσικό περιβάλλον πραγματικό εργαστήρι με πολλούς και καλούς Αμερικανούς μουσικούς της jazz, οι οποίοι πρόσεξαν και εκτίμησαν την τέχνη του. Κι όπως συνέβη και με άλλους ξένους της Αμερικής, στην απειλή της αφομοίωσης από ένα ξένο περιβάλλον, μια ενστικτώδης αντίδραση ήταν η σχολαστική καλλιέργεια κάθε στοιχείου που ενώνει με τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της πατρίδας τους. Είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται πολλές φορές σε όλες τις μεταναστεύσεις. Είναι το αίτιο που μαζί με ορισμένους άλλους όρους κάνει το μετανάστη λαογραφικά αξιόπιστο.